πάντως. Ναι, εάν οι δανειστές της χώρας διαβάζουν τα πράγματα τελείως λάθος. Δηλαδή, αν θεωρούν ότι υπάρχει κάποια ελληνική κυβέρνηση η οποία, όπως ζητάνε τώρα, μια σύνταξη η οποία σχηματικά λέω ήταν 1000 ευρώ, πήγε 600, ότι τώρα θα πάει 470-480 και ότι θα βρεθεί μια κυβέρνηση η οποία θα αισθανθεί ότι έχει την λαϊκή εντολή να προχωρήσει σε τέτοιου είδους πράγματα. Ναι, άμα πιστεύουν τέτοια, όντως υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Αλλά δεν πιστεύω ότι τελικά θα επιτρέψουν οι δανειστές ένα είδος ελληνικού χρεοστασίου, διότι αυτό, πέρα από τις συνέπειες που θα έχει για την Ελλάδα, τις οποίες μπορεί κανείς να τις υπολογίσει, θα έχει και κάποιες συνέπειες για αυτούς. Διάβαζα χθες, ας πούμε, τον γνωστό αρθρογράφο των Financial Times, τον Μούντζαου, ο οποίος ξεκίναγε από μια ζημιά στο χέρι για το στρατόπεδο των δανειστών, την οποία μάλιστα θα την χρεωνόταν και προσωπικά η Γερμανίδα καγκελάριος, λόγω του ότι είναι η ηγέτιδα δύναμη της Ευρώπης η Γερμανία, της τάξης των 160 δισεκατομμυρίων για αρχή. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι και πρακτικοί σε τελική ανάλυση, δηλαδή κάνουν ορισμένες κινήσεις οι οποίες έχουν ένα έντονο ιδεολογικό χαρακτήρα, δηλαδή η επιμονή τα λαϊκά στρώματα, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να πληρώνουν το κόστος μιας κρίσης ή το κόστος μιας ανάκαμψης είναι ένα στοιχείο ιδεολογικό τους. Θέλουν δηλαδή να πληρώνουν οι φτωχοί, αυτή είναι η ιδεολογία τους, αλλά σε τελική ανάλυση και μπροστά σε κάποια αδιέξοδα πολύ μεγαλύτερα, στα οποία ενδεχομένως να οδηγηθούν και οι δύο πλευρές, θεωρώ ότι θα υπάρξουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Γιώργο, το είπα λίγο περιπεκτικά πριν για την Άγγελα Μέρκελ. Θεωρείς ότι όντως έχει μαλακώσει λίγο την στάση της απέναντι στην ελληνική πλευρά, και ιδίως προς τον κύριο Τσίπρα? Ή θέλει να βρεθεί λύση οπωσδήποτε? Μήπως είναι και αυτό το θέμα? Πιστεύω ότι η προτεραιότητα την οποία έχει η Γερμανία, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, είναι η εξεύρεση λύσης. Δεν θεωρώ ότι η κυρία Μέρκελ είναι φιλική ή εχθρική προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν θεωρώ ότι τα πολιτικά ζητήματα, και μάλιστα τα μείζωνα πολιτικά ζητήματα, λύνονται στη βάση πολιτικών συμπαθειών και αντιπαθειών. Αυτά μπορεί να βοηθάνε μόνο στο να σπάει ο πάγος, να γίνεται μια συζήτηση πιο επικοδομητική, πιο εύκολη, αλλά με την ίδια βεβαιότητα με την οποία θεωρώ ότι ο Τσίπρας δεν πρόκειται να πουλήσει τα εθνικά δίκαια της Ελλάδας επειδή συμπαθεί τη Μέρκελ, έτσι θεωρώ ότι και η Μέρκελ δεν πρόκειται να πουλήσει τα συμφέροντα της Γερμανίας επειδή συμπαθεί τον Τσίπρα, προς Θεού δηλαδή. Λοιπόν, υποχωρητικότητα από την πλευρά της Ελλάδας, της κυβέρνησης, βλέπεις μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις? Δηλαδή, αλλιώς ξεκίνησε προεκλογικά, αλλιώς πάνε τα πράγματα τώρα, και βέβαια αισθανόμαστε ότι μας βάζουν το μαχαίρι, μας ζητάνε και άλλες περικοπές και άλλα μέτρα και άλλα μέτρα. Μας σωθούν δηλαδή σε ένα τρίτο μνημόνιο, να την πω την κακιά τη λέξη. Ναι. Υπάρχει από την ελληνική πλευρά όντως μια κόκκινη γραμμή, όπου πλέον θα οδηγηθούμε σε ένα αδιέξοδο, αν και εφόσον χρειαστεί κάτι τέτοιο? Ναι, τελικά αυτό το οποίο παίζει ρόλο όταν κανείς βάζει κάτω. Υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει το γενικό πολιτικό, το οποίο είναι και ένα παιχνίδι κύρους, δηλαδή αν θα υπάρξει κάποιος απόλυτα νικημένος, απόλυτα ιτημένος ή απόλυτα νικητής, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι τα βάζεις κάτω και βλέπεις μέχρι ποιο σημείο συμφέρει τη χώρα σου η Α ή η Β κίνηση, και από ποιο σημείο και μετά αρχίζει να μην συμφέρει. Η πρόταση η οποία είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως του πολιτικού, του ιδεολογικού, του σημειολογικού, όλων των άλλων, με χαρτί και με μολύβι, δεν συμφέρει τη χώρα. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει ελληνική κυβέρνηση η οποία μπορεί να την υπογράψει.